Το λόγο στην πιο νέα υποψήφια, στην Κιουζάκη Τίνα. Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες. Φέτος μπροστά στις πολλαπλές εκλογικές μάχες, χιλιάδες νέοι που είτε ψηφίζουν πρώτη φορά, είτε έχουν περιορισμένη πείρα από εκλογές, θα κληθούν να κάνουν μια επιλογή. Το ΚΚΕ τους καλεί να σκεφτούν κριτήριο της ψήφου, της τάσης τους και πριν και μετά τις εκλογές, πρέπει να είναι ίδια του η ζωή. Η πείρα που έχουν αποκτήσει από τα καθημερινά διέξοδα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά του να μορφωθούν, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να κάνουν σχέδια για τη ζωή του. Οι νέοι αυτοί, όλη τους τη ζωή, έχουν δεχτεί αφόρητη πίεση για να αποδεχτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπερελεστικέ συμμαχίε, σαν μονόδρομο. Ότι πέρα από τα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Το ΚΚΕ και η να αναρωτηθούν Χωράνε οι σύγχρονε ανάγκε του μέσα στα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχθηκε από του καπιταλιστέ, δουλεύει για του καπιταλιστέ. Γι' αυτό και τα δικαιώματα και η ζωή των λαών βρίσκονται στον πάτο. Τα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία τη Eurostat. Το 34,8% του πληθυσμού ζει στα όρια τη φτώχεια, ποσοστό που το 2010 ήταν 27,7%. Το 10,2% των νέων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο το 44% των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών δουλεύουμε προσωρινή απασχόληση. 6,4 εκατομμύρια νέων στις ηλικίες 15 έως 29 είναι άνεργοι. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι νέα. Συνοδεύουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γέννησή της, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις ζωές μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωράει τις δικές μας ανάγκες. Λέμε δυνατό ναι στο ΚΚΕ, δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, Θέλουμε η μόρφωση να είναι δωρεάν για όλους και για όλες. Να προσφέρουμε τη γνώση και την επιστήμη μας προς όφελο της κοινωνίας και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών. Θέλουμε να δουλεύουμε στο αντικείμενο που επιλέξαμε με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα και όχι να ξεσαλώνει στις πλάτες μας η εργοδοσία με τσακισμένους μισθούς, με ξεχυλωμένα ωράρια, ανασφάλιστη, χωρίς να μας καλύψει καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο ειρήνης, με το λαό να κάνει κουμάντο, Παλεύουμε ενάντια σε ΝΑΤΟ, είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αστικές τάξεις και τις κυβερνήσεις τους, που ανάβουν τη φωτιά του πολέμου και των εθνικισμών σε Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δεχόμαστε η χώρα μας, η γειτονιά μας, να μετατρέπεται σε ένα τοϊκό στρατόπεδο. Θέλουμε να εξαφανίσουμε του ναζί χρυσαυγίτε από τι γειτονιέ, τι πόλεις, τα σχολεία, τι σχολέ. Μόνο το ΚΚΕ είναι καρφί στο μάτι τη Χρυσή Αυγή. Καρφί στο μάτι τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Το εργατικό και νεολογιστικό κίνημα που συγκρίνεται καθημερινά με του φασίστε του απομονώνει, σηκώνει το βάρο του αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό, το ρατσισμό, την ακροδεξιά. Οι νέοι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να σκεφτούν και να ψηφίσουν έξω από το ασφικτικά δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χτίζοντα από σήμερα το μέλλον του με μια άλλη προοπτική. Γιατί υπάρχει δυνατότητα οι νέοι να ζήσουν καλύτερα σε μια κοινωνία και οικονομία που θα υπηρετεί τι λαϊκέ ανάγκε. Και μόνο το ΚΚΕ παλεύει με το πρόγραμμα και τη στρατηγική του για αυτή την προοπτική. Η ψήφο στο ΚΚΕ είναι ψήφο ελπίδα και προοπτική, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Είναι η ψήφο που θα θα δώσει δύναμη στου αγώνε του λαού και τη νεολαία, στι διεκδικήσει του, εκεί θα κατατηθεί αυτή η ψήφο την επόμενη μέρα των εκλογών. Κάθε νέο και νέα που απαιτεί σύγχρονα δικαιώματα, που θέλει πραγματικά κάτι διαφορετικό, ακόμα κι αν έχει επιφυλάξει, έχει επιλογή σε αυτέ τι εκλογέ. ΚΚΕ να στηρίξει τη μόνη δύναμη που αποκάλυψε την αρχή και συνεχίζει να αποκαλύπτει τον εχθρικό για την πλειοψηφία των νέων χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οργανώνει την πάλη του λαού και της νεολαίας για την αποδεύνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με το ΛΟΑΦΕΝΤΙ στον τόπο του. Τη στάση και την ψήφο της νεολαίας τη μετράνε. Δεν πρέπει να τη χαρίσουμε. Γι' αυτό και παίρνουν μέτρα, σπαταλάνε εκατομμύρια σε προγράμματα ξαναγραψίματος τη ιστορίας, διαφημίζουν την Αμερικάνικη πολιτική για την εκπαίδευση της νέας γενιάς, όπω διατύπωσε και η περιβόητη έκθεση του State Department. Αν πίστευαν ότι ο λαό και η νεολαία του δεν έχουν δύναμη, δεν θα πάλευαν με νύχια και με δόντια να θολώσουν τι συνοδίσει μα με ψέματα και παραμύθια. Με πιο ισχυρό το ΚΚΕ, να κάνουμε το φόβο του πραγματικότητα, με δυνατό κουκουέ κάνουμε τη διαφορά.